Η εξέγερση των τροκτικών. Σας ενημερώνουμε πως η έρευνα για τους δύο ύποπτους φυγάδες συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία έχει περικυκλώσει την περιοχή και... Α, μια στιγμή! Μου είπαν ότι το ελικόπτερο μάλλον τους έχει εντοπίσει. Προς όλες τις μονάδες, έχουμε οπτική επαφή με τους ύποπτους. Επαναλαμβάνω, έχουμε οπτική επαφή με τους ύποπτους. Από στιγμή σε στιγμή θα τους πιάσουμε. Δεν ωφελεί να τρέχετε. Σας έχουμε περικυκλώσει. Παραδοθείτε αμέσως. Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ θα σου πω τι θα κάνουμε. Πολύ τέτοιο. Μην τρέχετε. Σας έχουμε περικυκλώσει. Πώς συνέβη αυτό? Τι μετέτρεψε τον Γκάρφιλ και τον Όντι από κατοικίδια ζωάκια σε καταζητούμενους εγκληματίες? Ας πάμε πίσω στην αρχή της ιστορίας μας. Όλα άρχισαν ένα ηλιόλου στο πρωινό. Ένα πρωινό που νομίζεις ότι θα πάνε όλα καλά. Γκάρφιλντ, είσαι μέσα? Όχι. Έλα αργότερα, ας πούμε σε 100 χρόνια. Υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο πιο ενοχλητικό από τον Έρμαλ? Ναι, ο Νέρμαλ που παίζει φλογέρα. Μην ανησυχείς, μικρέ, θα τον κάνω να σταματήσει. Τι σε έπιασε ξαφνικά? Δεν σου αρέσει η μουσική μου? Ω, μουσική ήταν αυτό? Ναι, λατρεύω τη μουσική σου, Νέρμαλ. Σκέφτομαι μάλιστα πως πρέπει να κάνεις μια παγκόσμια περιοδία. Μια παγκόσμια περιοδία? Τέλεια! Πώς θα το κανονίσω αυτό? Θα το φροντίσω εγώ. Αμπουντάμπι, το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ να μην το χειριστείτε με προσοχή. Μπα. Από κάπου ακούγεται να παίζει κάποιος φλογέρα και παίζει άσχημα. Γίνανε όλοι κριτικοί. Θελιστηρή κούτα, δε. Άργησε στο meeting. Δεν ξέρω γιατί το ξυπνητήρι μου δεν χτυπάει κάποιες φορές. Το κλείνω για να μην ξυπνήσει και εμένα. Πού είναι η κούπα μου? Έχω τόσο στο μυαλό μου, ευτυχώς είμαι σίγουρος για ένα πράγμα. Διώχνεις πάντα από το σπίτι τα ποντίκια. Οπωσδήποτε. Σου έφτιαξα μπανόφι για επιδόρπιο το βράδυ. Είναι στο ψυγείο, τα λέμε αργότερα. Αντίο. Μπανόφι έφτιαξε. Λέω πριν γυρίσει να φάω κανένα δυο κομματάκια. Ή τέσσερα. Ή όλο. Γεια σου, Σκουίκ. Για πού το έβαλες? Πάω να δω λίγο την αδερφή μου και τα 24 ανήψια μου. Αλλά μην ανησυχείς, έχω αφήσει υπεύθυνο το νερβ. Εμένα, υπεύθυνο? Να έχεις το νου σου στα πάντα. Και ό,τι και να γίνει, να μην πλησιάσει εδώ πέρα ο άχρηστος ο ξάδερφός σου. Ο Ράτζο, εντάξει. Εξάλλου ποτέ δεν έρχεται εδώ. Το καλό που του θέλω. Λοιπόν, λέω να κατέβω με τον Τζον μέχρι την πόλη. Πρώτη μου φορά είμαι υπεύθυνος για κάτι. Τι πρέπει να κάνω? Να λες συνέχεια όχι. Έτσι τις μισές φορές θα έχεις δίκιο. Και το να έχεις δίκιο τις μισές φορές σε κάνει να υπερέξεις από κάθε άλλον που είναι υπεύθυνος σε κάτι. Είναι ωραίο να είσαι υπεύθυνος. Κάποτε ήμουν υπεύθυνη για ένα γεράνι, αλλά ξεράθηκε. Μάλλον θα έπρεπε να το ποτίζω. Έχετε πάει ποτέ στην Πορτογαλία? Ναι. Mm-hmm.
Ξάδερφε Ράντζο, νόμιζα ότι σε είχαν στη φυλακή. Με είχανε. Ας πούμε όμως ότι βγήκα λόγω καλής διαγωγής. Ναι! Πέρασε μια εβδομάδα χωρίς να κάνει καμιά φασαρία. Ω, ξάδερφε Έρβ, από εδώ συνεργάτης μου, ο Σέσιλ. Ωραίο σπίτι αφεντικό. Έχει δυνατότητες. Βλέπεις, δεν είχαμε που άλλο να πάμε. Δεν σε πειράζει να μείνουμε εδώ μερικές μέρες ή παραπάνω? Όχι. Τέλεια. Δεχόμαστε να μας φιλοξενήσεις. Έλα μαζί μου, Σέσιλ. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Ας ακούσουμε τι είπε ο κυβερνήτης στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Κυβερνήτη, έχετε να μας πείτε κάτι για την πρόσφατη αύξηση της εγκληματικότητας στην πολιτεία μας? Είμαι εδώ για να αναλάβω πλήρως την ευθύνη και να αποδείχω σύγχρονες αμφιβολίες ότι φταίει οποιοδήποτε άλλος εκτός από μένα. Μια στιγμή, αναλάβει ο εισαγγελέας. Δεν μας απαντήσατε. Πείτε μας. Γκάρφιν, Γκάρφιν. Βλέπεις, παίρνε μαθήματα υπευθυνότητας. Ο ξάδερφός μου ο Ράντζο είναι εδώ με έναν φίλο του. Δύο ακόμα μικρά στόματα να θρέψουμε. Πού είναι το πρόβλημα? Κάνουν επιδρομή στο ψυγείο. Ένα ωραίο μπανόφι. Αυτό το μπανόφι θα το φάω εγώ. Δεν εννοούσα να το φάω στο κεφάλι. Γκάρφιν, ο ξάδερφός μου ο Ράντζο και ο φίλος του Σέσιλ θα μείνουν μόνο μερικές μέρες. Το ελπίζω. Εντάξει να μείνετε. Μα να θυμάστε, θα τρώτε μόνο το φαγητό που δεν θέλω να φάω εγώ. Θα πεθάνουμε της πείνας. Μα, έχει πολύ. Κι έτσι ωραίο είναι το μπανόφι. Δηλαδή, ο μόνος κανόνας είναι να τρώμε το φαΐ που δεν θέλει εκείνος. Οι κανόνες αλλάζουν. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες στα υπόλοιπα τροκτικά που ζουν εδώ. Είναι ξάδερφός μου. Δεν του είπα ότι δεν πρέπει να μείνει και θα μείνει. Τι θα κάνω τώρα? Μη ρωτάς εμένα, Έρβ. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος. Δεν μου αρέσει και πολύ να είμαι υπεύθυνος. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, μα εγώ δεν πρόκειται να αρκεστώ στα αποφάγια ενός γάτου. Μα τρώμε πολύ καλά εδώ. Το αφεντικό του Γκάρφιλ φέρνει τόσο φαγητό για το γάτο που φτάνει για μας. Μου αρέσουν τα πεπόνια για την Πορτογαλία, σε ρώτησα. Γιατί να αρκεστείς τα ψίχουλα όταν μπορείς να έχεις όλο το φαΐ? Είμαστε τροκτικά, κλέβουμε το φαΐ. Να ορμήσουμε στο ψυγείο και να φάμε τα πάντα. Ποιος συμφωνεί μαζί μου? Με τίποτα! Όχι, όχι, όχι! Εντάξει, θα δείτε. Θα έρθει η μέρα που θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Πάμε, Σέσιλ. Γκάρφιλ, Όντι, γύρισα! Τζον! Κρύφτηκε όλοι! Έπρεπε να τον είχα στο νου μου. Τι ωραία να μπαίνω σε ένα σπίτι δίχως ποντίκια στην κουζίνα. Θα σου φτιάξω το αγαπημένο σου φαγητό απόψε, Γκάρφιλ. Θα σου φτιάξω μια ωραία μακαρονάδα με κύμα. Ποντίκι! Τίποτα χειρότερα από ένα ποντίκι στο σπίτι μου! Δύο ποντίκια! Τίποτα χειρότερα από δύο! Τρία ποντίκια στο σπίτι μου! Πού είναι? Μάλλον θα πέρασες για ποντίκι την κονσέρβα με τα ροδάκινα. Συνηθισμένο λάθος. Μα αφού είδα τρία ποντίκια! Και αφού είδα τρία, μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ποντίκια εδώ μέσα! Μα, καμιά τριανταριά είναι μόνο και κάτι αρουραίοι. Γκάρφιλντ, είσαι γάτος και η ευθύνη είναι δική σου. Έχεις διορία μέχρι το πρωί να δεξεφορτωθείς. Και μετά, αν δω έστω και ένα ποντίκι, θα τρως ταφίδες και σόγια για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Μη, όχι, όχι. Ούτε ένα ποντίκι, είπα. Όχι, μη, συγκετεύω. Θα στο θέσω πολύ απλά. Χρειάζομαι ένα ευφυές σχέδιο ώστε να πείσω τον Τζον πως όλα τα ποντίκια έφυγαν.
Όχι, το έκανα στον πρώτο κύκλο της σειράς. Όχι, αυτό το έκανα και στο δεύτερο κύκλο και στον τρίτο κύκλο. Τέταρτος κύκλος, δύο φορές. Σου έχω μια φοβερή ιδέα. Άκου. Αυτό θα πετύχει σίγουρα. Μάλιστα, είναι τόσο καλή ιδέα που έπρεπε να την είχα σκεφτεί εγώ. Αυτό θα κάνουμε. Εν αγνία του Γκάρφιλντ, αυτή είναι η στιγμή που θα σημαδέψει όχι μόνο τη δική του μοίρα, αλλά τη μοίρα όλης της πόλης. Είναι το πρώτο βήμα προς την ημέρα που τα τροκτικά θα καταλάβουν τον τόπο. Η μέρα που τα τροκτικά κάνουν κατάληψη αρχίζει όπως κάθε άλλη μέρα. Μια κάδα, ησυχία. Μα αυτή η ησυχία δεν θα κρατήσει για πολύ. Και όπως είπαμε, πρέπει να πείσουμε τον Τζον ότι το σπίτι δεν έχει κανένα ποντίκι. Θα πρέπει να σας κλείσω όλους το κλουβί για να σας δει και όταν πετάξω το κλουβί από το παράθυρο, θα πάτε να κρυφτείτε στον γκαράζ μέχρι να ηρεμήσει. Λοιπόν, έχετε καμία απορία? Γίνω διάκριτη, μα είσαι περίεργο ποντίκι. Μήπως είσαι αρουραίος? Ο θείος μου είναι αρουραίος. Έτσι τον λέει η θεία μου. Έχεις πάει ποτέ στην Πορτογαλία? Ποντίκι είμαι. Απλώς μοιάζομαι αρουραίο. Όντι λέει πως έρχεται ο Τζον. Όλοι στις θέσεις σας. Α, η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Όπως όλες μου είδες. Δεν κοιμήθηκα πολύ καλά. Είδα ένα φρικτό όνειρο. Ότι γέμισε, λέει, το σπίτι ποντίκια. Πω, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Όμως είμαι σίγουρος ότι θα τα έχεις ήδη ξεφορτωθεί. Γκάρφιλντ! Γκάρφιλντ! Ώρα να πιάσω δουλειά. Σώστε μας από αυτόν τον ικανότατο στο κυνήγι γάτο! Σώστε μας! Κι άλλο γκρ! Κι άλλο! Ετοιμαστείτε να σας φάω! Μη μας κάνεις κακό, γάτε! Θα μπούμε στο κλουβί και θα φύγουμε για πάντα από αυτό το σπίτι! Μιάου! Λυπήσουμε, δεν θα ξαναγυρίσουμε! Μπράβο σας, παιδιά! Για σένα τα πάντα, Γκάρφιλ! Τα κατάφερες, Γκάρφιλ! Έπιασες όλα τα ποντίκια! Και τώρα τι θα τα κάνεις? Θα τα πετάξω έξω! Γκάρφιλντ, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο αδίστακτος. Λέω να πάω να σου φτιάξω ένα τέλειο πρωινό. Βάφλες! Οι ηρωικές μου πράξεις αξίζουν λίγες βάφλες. Έλα, ξάδερφε, άνοιξε την πόρτα για να βγούμε. Τι συμβαίνει, γιατί δεν μας βγάζεις από εδώ μέσα? Ας πούμε ότι τα σχέδια άλλαξαν λιγάκι τώρα, ξάδερφε. Σίγουρα είναι ο ξαδελφός σου, δεν μου φαίνεται και πολύ καλός. Μάλλον ο Ράτζο είναι αρουραίος και δεν έχει πάει στην Πορτογαλία. Κι εγώ αρχίζω να το πιστεύω αυτό. Θα πρέπει να είναι οι φίλοι μας τα ποντίκια. Που επιστρέφουν στα σπίτια τους. Από εδώ, παιδιά. Καλωσορίσατε στο νέο σας σπίτι. Όχι, δεν... Μυρίζεσαι αρουραίο. Είναι οι φίλοι μας. Θέλεις μια καραμέλα? Έλα, αγόρι μου. Ναι, πιάσε. Συγγνώμη. Λοιπόν, έφαγα βραδινό, έφαγα γλυκό, οπότε είναι ώρα ξανά για βραδινό. Πάμε! Μαύρο
λαζάνια μου! Δεν είναι δικά σου. Πού είναι ο Έρμ? Πού είναι όλα τα ποντίκια? Δεν μένουν πια εδώ. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Οι καινούργοι νικάριδες. Και είναι κι άλλοι πιο πολλοί. Εγώ κάνω κουμάντο πια. Αν μπλέξεις τα πόδια μου, θα φροντίσω να μας δει ο Άρμπακλ και εμένα και τα φιλαράκια μου από εδώ. Τότε θα μου κόψει το ιταλικό φαγητό. Ναι. Ελπίζω να απολαύσεις τις σταφίδες σου με τη σόγια. Έχεις να πεις κάτι? Έτσι, μπράβο. Και τώρα φύγε από την κουζίνα μου. Δεν πρόκειται να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Λέω να πάω να ξαπλώσω. Κάποια λύση θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Κάποια λύση. Ηρέμησε. Το στομάχι μου είναι που γουργουρίζει από την πείνα. Σου έφερα πίτσα. Είναι πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας. Πίτσα. Σώθηκα. Πεινάω τόσο πολύ που θα την έτρωγα ακόμα και με αντζούγες. Φαντάσου πείνα, λοιπόν. Δική μας! Δική μας! Και δεν έχει και αντζούγες. Να γιατί η Αρουρέ είναι αντιπαθής. Για ελάτε από εδώ, παιδιά. Περάστε. Πάνω στην ώρα ήρθατε. Ο νέος σας αρχηγός, ο Ράτσο, βγάζει λόγο κάτω στο υπόγειο. Αγαπητά τροκτικά καιροκανιστές, αρχίσαμε με ένα μονοψίχουλο τυριού. Και τώρα είναι δικό μας όλο το σπίτι για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και εφόσον καταλάβαμε ένα ολόκληρο σπίτι, γιατί να μην καταλάβουμε ολόκληρη τη γειτονιά! Ναι, αυτό θα κάνουμε! Ναι! Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας ρωτήσω. Είμαστε άνθρωποι ή είμαστε ποντίκια? Τίποτα από αυτά! Είμαστε αστρέι! Είμαστε αστρέι! Ένα ποντίκι εισέβαλε κρυφά στη συνάντησή μας! Ποιος είναι αυτός? Τα ξέρω αυτό το ποντίκι. Είναι ο Σκουίκ. Ζει σε αυτό το σπίτι. Γεια σας. Μην ενοχλείστε. Εγώ να ότι έφευγα. Σταματήστε τον. Μη σας ξεφύγει. Όχι. Πάνω του. Πιάστε τον. Όχι, άσε με, άσε με. Τι θες να τον κάνουμε, αφεντικό? Βάλε τον μαζί με τους άλλους. Φίλοι Αρουρέοι, απόψε είναι η νύχτα που θα καταλάβουμε τη γειτονιά. Ναι, ζητώ. Κατέβηκα για να σας πω καληνύχτα και να ευχαριστήσω εσένα, Γκάρφιλ, που απάλλαξες εντελώς το σπίτι από τα τροκτικά. Δεν πρέπει να υπάρχει τροκτικό σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Συγχαρητήρια. Ποιος να φέρει κάτι να φάμε αύριο! Και μην ξεχάσετε τη σάλτσα κράμπερι! Η αστυνομία ερευνά τη χθεσινοβραδινή έξαρση των διαρρήξεων. Δεκάδες σπίτια άδειασαν από έπιπλα και συσκευές. Εκλάπη ακόμα και μια γαλοπούλα με σάλτσα κράμπερι. Ένα από τα θύματα της κλοπής ήταν και η κυρία Έντα Κοκαλάκη. Κυρία Κοκαλάκη, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε? Και βέβαια μπορώ. Λοιπόν, καταρχάς, όποιοι και αν ήταν, μου πήραν το καλό μου τηγάνι. Ήταν μπλε, από ατσάλι και είχε και λευκό χερούλι. Μου πήραν επίσης το έπαθλο που είχα κερδίσει όταν ήμουν
ήμουν 11 ετών και έγραψα σωστά τη λέξη ανδιάπηκαθιδριανισμός. Θέλετε να σας πω πώς γράφετε? Όχι. Σας πήραν τίποτα άλλο, κυρία Κοκαλάκη. Ναι. Τρύπωσε ακόμα και μέσα στην πανιέρα και πήραν το πλαστικό παπάκι του άντρα μου. Η αστυνομία εικάζει πως οι εγκληματίες δεν μπορεί να έχουν πάει μακριά και ότι τα κλεμμένα αντικείμενα θα είναι κάπου εδώ κοντά. Πιθανόν μέσα σε κάποιο χώρο. Στο υπόγειο του κυρίου Άρμπακλ. Φυσικά, ο κυβερνήτης οργάνωσε αμέσως μια συνέντευξη τύπου. Κυβερνήτη, έχετε να μας πείτε κάτι για την πρόσφατη αύξηση της εγκληματικότητας στην πόλη μας? Είμαι εδώ για να αναλάβω πλήρως την ευθύνη και να αποδείχω σύγχρονος αμφιβολίας ότι φταίει οποιοδήποτε άλλος εκτός από μένα. Γεια σας. Και κάτι ακόμα! Ανοίγω εγώ. Ότι λες αυτό το κύμα εγκληματικότητας να έχει σχέση με τους αρουραίους στο υπόγειο? Ναι, επέστρεψα από το Άμπου Ντάμπι. Η πτήση ήταν εξαιρετική. Έπαιζα φλογέρα συνέχεια, μια και δεν ήταν κανείς στο αεροπλάνο. Τους έδιωξες όλους. Θέλεις να σου παίξω τώρα ένα κομμάτι? Όχι. Ανοίγω εγώ. Ελπίζω να του αρέσει η φρικτή μουσική. Ότι η ιστορία με τους αρουραίους είναι ό,τι χειρότερο μας έχει συμβεί ποτέ. Χειρότερα δεν γίνεται. Γεια σας. Είσαι ο Τζον Άρμπακλ? Ναι. Αυτό είναι το σπίτι σου? Αυτό είναι το σπίτι του υπογείου σου? Ναι, ναι, τι θέλετε παρακαλώ? Βάλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι σου με τα δάχτυλα μπλεγμένα. Συλλαμβάνεσαι. Συλλαμβάνομαι. Δεν σου είπα ότι χειρότερα δεν γίνεται. Λοιπόν, γίνεται. Ο Τζον στη φυλακή. Αρουρέι στο υπόγειο. Ο Σκουίκ και οι άλλοι ποντικοί εχμάλωτοι. Μην ξεχάσεις το ο Γκάρφιλντ δεν έχει λαζάνια. Ο Γκάρφιλντ δεν έχει λαζάνια. Δηλαδή χειρότερα δεν γίνεται. Μην το λες αυτό. Όταν το λέμε αυτό σε αυτή τη σειρά γίνεται. Ακριβώς. Γιατί σύντομα όλη η πόλη θα βρεθεί στο έλεος της εξέγερσης των τροκτικών. Ξέρω πώς βρέθηκαν όλα αυτά στο υπόγειό μου. Αυτό έχεις να πεις όλο και όλο αυτή τη στιγμή? Ω, ναι, σωστά. Ξέχασα πως μόνο αυτό μπορείς να πεις. Πρέπει να βρω τρόπο να βγάλω τους αρουραίους από το σπίτι και τον Τζον από τη φυλακή. Έλα, πάμε να μιλήσουμε στο ράτζο. Στο σπίτι του θείου Τζον, Ντρουσίλα. Θέλω να παίξω με το γατούλι. Κι εγώ είμαι η Μινέρβα. Εσύ είσαι η Ντρουσίλα. Είσαι σίγουρη? Όχι. Μια από μας είναι. Και θα χαρώ κι εγώ να δω το θείο Τζον. Μα δεν το έκανα εγώ, σας λέω. Είμαι αθώος. Έτσι μας λένε όλοι. Αυτά πάμε να μας τα πεις στο τμήμα. Θα πρέπει να τον επισκεφθούμε στη φυλακή. Αν με πάτε στη φυλακή, ποιος θα φροντίζει τα ζωάκια μου? Αυτό είναι ένα θέμα. Πάρ' τον εσύ στο τμήμα, Μαλόι. Εγώ θα πάω το γάτο και το σκύλο στη φυλοζωική. Εντάξει. Θα τον πάνε στη φυλακή, Ντρουσίλα. Τι θα κάνουμε? Μπορεί να πήρε κάποιο βιβλίο από τη δανειστική και να μην το επέστρεψε. Να ξέρεις πως δεν θα τη γλιτώσεις. Μα τη γλίτωσα. Και θα γλιτώσουμε και με ό,τι άλλο σχεδιάζουμε να κάνουμε. Θα αρπάξουμε όλο το τυρί της πόλης. Γάτε, σκύλε. Θα έρθετε μαζί μου. Κύριε γάτε και κύριε σκύλε θα λες. Ακολούθαμε γιατί δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Ει, γυρίστε πίσω εσείς οι δύο. Αυτό φωνάζουν όλοι στα καρτούν. Αλλά κανείς ποτέ δεν γυρίζει πίσω. Γεια σου, Μινέρβα και Ντρουσίλα. Η Ντρουσίλα και Μινέρβα. Αντίο. Τώρα ο Γκάρφιλ και ο Όντι θα θεωρηθούν φυγόδικοι, σίγουρα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε, Ντρουσίλα. Η Μινέρβα είμαι, νομίζω. Oh!
Πάμε να φύγουμε από εδώ πριν επιστρέψει. Στάσου! Εξαιτίας αυτών των αρουραίων, έχω να φάω από την Τρίτη. Ορίστε, κοίτα, τώρα πρέπει να τρώω από φάγια. Και είναι με ψωμί ολικής άλεσης. Από εκεί! Θα ήθελα ένα hot dog με απ' όλα. Ορίστε, φίλε μου, ένα hot dog με απ' όλα. Hot dog με απ' όλα. Καλύτερα από το πεταμένο σάντουιτς ολικής άλεσης. Έχεις δίκιο. Είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να καταφέρει να μας πιάσει. Μα πρέπει να ξεφύγουμε. Πρέπει να σώσουμε τον Τζον και να ξεφορτωθούμε τους αρουραίους και... Γεια σου, Γκάρφιλντ! Θέλουμε να βοηθήσουμε. Πώς να βοηθήσουμε? Δεν μου έφταναν τα προβλήματά μου. Τώρα έχω και δύο κοριτσάκια που θέλουν πάντα να μου φοράνε φουστάνια με φραμπαλάδες και... Όντι, ήρθε η ώρα για μια επίδειξη μόδας. Μήπως κανείς από εσάς είδε ένα χοντρό πορτοκαλί γάτο παρέα με ένα κουτάβι? Όχι! Κι αν βρεις το γάτο, πες του ότι μου χρωστά ένα hot dog με απ' όλα! Νομίζω ότι χρειάζεται ένα συνολάκι. Α, δεν του πάει πολύ αυτό το χρώμα. Μήπως υπάρχει λίγο ρούζ. Λέω να του κατσαρώσουμε την ουρά. Αυτή η σκιά ταιριάζει με τη γούνα του. Τέλεια! Ω, δεν είναι κουκλάκια. Όντι, χρειάζεται κάποια αξεσουάρ ακόμα. Αλλά ναι, είναι κουκλάκια. Πάψε, είμαστε κουκλάκια. Συγγνώμη, κορίτσια. Μήπως είδατε πουθενά ένα κουτάβι και έναν υπέρβαρο πορτοκαλί γάτο? Όχι, εμείς δεν τους είδαμε πουθενά. Τους είδατε εσείς, κορίτσια? Ευχαριστώ. Άκου, υπέρβαρος. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τους αρουραίους από τη ζωή μας και τον Τζον από τη φυλακή. Λοιπόν, κανένα ίχνος του γάτου και του σκύλου στο πάρκο? Πουθενά, Μαλόι. Μόνο κάτι δίδυμες και δύο άλλα κοριτσάκια με αυξημένη τριχοφυΐα. Άσε το γάτο και το σκύλο για την ώρα. Έχουμε αναφορές ότι οι αρουραίοι έκλεψαν όλο το τύρι της πόλης. Αρουραίοι? Αρουραίοι. Δεκάδες από αυτούς. Όρμησαν σε γαλακτοπολία, μπακάλικα και ιταλικά εστιατόρια. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων αναφέρουν ότι οι αρουραίοι έφυγαν με 25 κιλά τυρί γκοργοντζόλα. Δεν είναι να πιστεύεις αυτά που λένε στις ειδήσεις. Είναι δυνατόν κάποιοι αρουραίοι να κλέβουν όλο το τυρί από την πόλη? Ναι! Μήπως είπανε τίποτα για ένα πορτοκαλί γάτο που κλέβει hot dog? Αφήστε ήσυχο το βίντεο, παλιό πόντικα. Δώστε πίσω το τυρί μου. Πώς θα φτιάξω τις διάσημες πίτσες μου χωρίς το τυρί? Θέλω τη μοτσαρέλα μου, θέλω τη παρμεζάνα μου. Πώς θα φτιάξει ο Βίτο τα διάσημα σάντουιτς με κεφτεδάκια αν μου πάρετε όλο το προβολόνε? Ο Βίτο είναι καλλιτέχνης, είναι καλλιτέχνης που δημιουργεί με τυρί και με την έχειρο. Λοιπόν, εδώ στο σπίτι θα είστε ασφαλείς. Θα γυρίσουμε αργότερα για να δούμε τι κάνετε. Γεια σας! Εντάξει, πρώτο μας μέλημα είναι να βγάλουμε αυτά τα ρούχα. Δεν με νοιάζει αν πιστεύεις ότι σου πάνε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αρουραίους και να... Συγγνώμη, ευγενικές δεσποινίδες. Θέλω να σας ρωτήσω... ξέρω τι σκέφτεστε, ναι. Είμαι το πιο όμορφο γάτι στον κόσμο. Ευχαριστώ. Δεν είσαι και τόσο όμορφος. Ψάχνω να βρω τους φίλους μου, τον Γκάρφιλντ και τον Όντι, για να τους παίξω φλογέρα. Σε αυτό το σπίτι ζουν, αλλά τώρα είναι γεμάτο αρουραίους.
Μήπως είδατε τους φίλους μου? Τον Γκάρφιλντ, εννοείς εκείνον το γοητευτικό Bon Viver γάτο που όλοι τον λατρεύουν? Όχι, αυτός είμαι εγώ. Ο Γκάρφιλντ είναι κοντόχοντρος και τρώει το καταπέτασμα. Κόφτον, Τέρμαν, αλλιώς θα... Ότι πες μου μια ωραία απειλή. Ναι, αυτό θα σου κάνω, Νέρμαλ. Γκάρφιλντ, άλλαξες πολύ. Η κατάσταση είναι σοβαρή, Νέρμαλ. Ο Τζον είναι στη φυλακή. Τα ποντίκια χάθηκαν. Οι αρουραίοι κατέλαβαν το σπίτι και σκοπεύουν να καταλάβουν όλη την πόλη. Και το χειρότερο, δεν σου πάει αυτό το χρώμα. Νέρμαλ. Ίσως κάτι σε μπεζάκι. Νέρμαλ, για να δεις πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όντι, έλα να βγάλουμε τα ρούχα και να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά την πρωτοφανή μαζική τυροκλοπή, ο κυβερνήτης συγκάλεσε κατεβήγουσα συνέντευξη τύπου. Έχω συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή από τους καλύτερους φίλους μου, συνεργάτες μου, για να εξετάσει το θέμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν φταίω εγώ. Καλή σας μέρα. Κυβερνήτη, ποιος φταίει τότε αφού δεν φταίτε εσείς? Ο αντίπαλός μου στις επόμενες εκλογές. Κυβερνήτη, δεν έχετε ακόμα αντίπαλο για τις επόμενες εκλογές. Όταν θα αποκτήσω, αυτός θα φταίει για όλα. Πράγματι έκαναν κατάληψη στο σπίτι. Εκεί είναι όλα τα ποντίκια, μέσα σε εκείνο το κλουβί. Δεν έπρεπε να αφήσεις τον άχρηστο τον ξαδερφό σου να μπει μέσα στο σπίτι. Εσύ φταίς, Σκουίκ. Εγώ φταίω? Ποιος είσαι, ο κυβερνήτης? Με έβαλες υπεύθυνο και έφυγες. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπεύθυνος σε τίποτα. Μάλιστα ούτε για τον εαυτό μου δεν είμαι υπεύθυνος. Και μέχρι τώρα τίποτα φρικτό δεν είχε συμβεί ποτέ. Ω, έχεις δίκιο. Εγώ φταίω για όλα. Είσαι πολύ κακό πλάσμα, Ράτζο. Κάνεις κακά πράγματα. Δεν σε συμπαθώ. Τίποτα δεν τελείωσε, Ράτζο. Και βέβαια δεν τελείωσε. Μάλιστα, μόλις άρχισε. Τα νέα μέλη μόλις έφτασαν, αφεντικού. Ωραία, φέρ' τους μέσα. Τα νέα μέλη? Τι σώη νέα μέλη είναι αυτά? Ναι, τέτοια είναι τα νέα μέλη. Περάστε, περάστε, καθίστε. Σκιούρι, ρακούν, νυχτερίδες. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθα εδώ γιατί μου είπανε για τζάμπα τυρί. Αλλά πού είναι το μπακάλικο? Δεν είναι μπακάλικο, είναι το πεπρωμένο μας. Πήραμε όλο το τυρί της πόλης. Τώρα είναι η ώρα να βάλουμε στο χέρι και ό,τι άλλο υπάρχει. Είστε εδώ για να πάρουμε όλοι μαζί την πόλη από τους ανθρώπους. Είστε εδώ για να ξεκινήσει η εξέγερση των τρακτικών. Η εξέγερση των τροχτικών είναι χειρότερο από όσο ακούγεται και ακούγεται πολύ άσχημο. Σημαίνει ότι ο Ράτζο και τα τσιράκια του θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο, ενώ ο Τζον Άρμπακλ θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή. Μπορεί ο Γκάρφιλντ και οι φίλοι του να βρουν μια λύση. Μείνετε μαζί μας για να το μάθετε. Ναι, να μην φύγει κανείς. Κύριε Άρμπακλ, ως δικηγόρος σας, μελέτησα εξονυχιστικά την υπόθεσή σας. Εξέτασα όλα τα στοιχεία και τις αναφορές της αστυνομίας. Διερεύνησα όλους τους σχετικούς νόμους και βρίσκομαι εδώ για να σας πω... Ναι, ναι! ...ότι δεν έχετε απολύτως καμία ελπίδα. Μην κατσουφιάζετε τώρα. Μπορεί να βγείτε σε... μάλλον 20 χρόνια. 20! Μπορεί και 30, ποιος ξέρει. Βρέθηκαν πολλά κλοπημαία μέσα στο υπόγειό σας. Μα δεν τα έβαλα εγώ εκεί, αλήθεια! Ακούστε, το σκέφτηκα καλά. Υπήρχαν τροκτικά στο σπίτι μου. Μπορεί αυτά να έκαναν τις ληστείες και να έκρυψαν τη λία τους στο υπόγειό μου. Αν το πείτε αυτό στο δικαστή, θα σας βάλει φυλακή για 100 χρόνια. Ο Γκάρφιλντ! Γκάρφιλντ! Όλοι μαζί ενωμένοι θα καταλάβουμε αυτή την πόλη. Και μετά την πολιτεία! Και μετά όλη τη χώρα! Τι θα κάνουμε τώρα? Θα εκτελέσουμε ένα εξαίρετο σχέδιο. Έχεις κανένα? Όχι. Όλοι εσείς είστε μέρος της εξέγερσης των τροκτικών! Συγγνώμη.
Τι είναι? Μπορώ να πω κάτι. Είμαι τυφλοπόντικας. Οι τυφλοπόντικες δεν είναι τροκτικά. Είναι μέλη της οικογένειας των θηλαστικών. Ω, τότε θα σε κάνουμε επίτιμο μέλος των τροκτικών, εντάξει? Και τα ρακούν είναι θηλαστικά. Εντάξει, εντάξει. Και εσείς τα ρακούν θα είστε επίτιμα τροκτικά. Παρακαλώ, όπως βλέπετε είμαι νυφίτσα και ως νυφίτσα... Ξέρω και οι νυφίτσες είναι θηλαστικά. Λες να μην το ξέρω αυτό? Και οι νυχτερίδες είναι θηλαστικά. Ξέρω, ξέρω. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Κάποιο εκπαιδευτικό συνέδριο. Η παραγωγή θα ήθελε να επισημάνει ότι τα περισσότερα τροκτικά, όπως οι αρουραίοι, είναι θηλαστικά. Οι σεναριογράφοι μας μάλλον θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στα Θρανία. Αντίο σας. Λοιπόν, και τώρα είστε όλοι επίτιμα τροκτικά. Συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι σκύουρος. Δεν ακούς που μιλάω. Είπα ότι όλοι σας είστε επίτιμα τροκτικά. Μα οι σκύουροι είναι κανονικά τροκτικά. Ακούστε με. Ξαμοληθείτε και αρχίστε να κλέβετε. Και όταν τελειώσετε, θα βρεθούμε όλοι στην τυροχώρα. Το παλιό πάρκο αναψυχής. Εμπρός, μπράβο. Ω, πόσο χαίρομαι που είμαι επίτιμο τροκτικό. Δεν έχω τιμηθεί για τίποτα ποτέ στη ζωή μου. Ανοίξτε μας, ανοίξτε μας, ανοίξτε μας! Γκάρφιλντ, το ήξερα πως θα μας έσωσες. Μόνο εσύ το ήξερες. Εγώ δεν είχα απολύτως καμία ιδέα. Σε ευχαριστούμε. Ευτυχώς που ήρθες. Γκάρφιλντ, άκουσε. Μας έρχονται αναφορές από όλη την πόλη πως όχι μόνο αρουραίοι, μα και άλλα ζώα από σκύουροι, ρακούν και νυφίτσες έχουν επιδοθεί στο έγκλημα. Πρέπει να τα σταματήσουμε. Εγώ φταίω για όλα. Γιατί φταίς εσύ, Έρβ? Γιατί ο Σκουίκ έβαλε υπεύθυνο τον Έρβ και ο Έρβ άφησε το Ράτσο να μείνει εδώ και ο Ράτσο κατάλαβε το σπίτι και έφερε και τους αρουραίους και τώρα καταλαμβάνουν την πόλη. Και γιατί καθόμαστε εδώ σε χαζί και δεν πάμε να τους σταματήσουμε στην Πορτογαλία? Η Μέρι Μάργαρετ έχει δίκιο. Περίεργο, αλλά δίκιο. Όχι, εσείς να μείνετε εδώ. Μη σας περάσουν για αρουραίους. Νέρμαλ, μείνε κι εσύ εδώ για να τους προσέχεις. Α, καμία αντίρρηση. Πάμε, Όντι. Να μην έρθω να βοηθήσω, αισθάνομαι πολύ υπεύθυνος. Στο ξαναλέω, Έρβ, δεν φταίς εσύ για όλα αυτά. Μα θέλω να κάνω κάτι να βοηθήσω. Αρουραίοι στα αριστερά μας, αρουραίοι στα δεξιά μας. Βοήθεια! Πάμε να βρούμε τα άλλα ζώα για να δούμε αν μπορούμε να τα συνετίσουμε με κάποιο τρόπο. Μαλόι, εντόπισα το γάτο και το σκύλο, αλλά τους έχασα ξανά. Πες μου που βρίσκεσαι. Θα στείλω περιβολικά για να συνδράμω στην έρευνα. Νομίζω ότι είναι ανακατεμένη σε αυτή την ιστορία. Τι κάνετε εσείς εδώ? Παίρνουμε φαΐ. Το πληρώσατε? Όχι. Αυτό δεν είναι κλοπή? Ναι, είναι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, ε? Τότε να τα ξαναβάλουμε στο ράφι. Βοήθεια, βοήθεια! Μια νυχτερίδα μου έκλεψε την τσάντα. Αυτή η κυρία χρειάζεται την τσάντα της. Ο Ράτσο μας είπε να παίρνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαι επίτιμο τροκτικό, ξέρεις. Δεν είσαι τροκτικό. Είσαι θηλαστικό, το ξέχασες. Και τα θηλαστικά δεν κλέβουν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι πολύ κακό. Θα πρέπει να το επιστρέψω. Τι έκλεψες? Μια μερίδα φρέσκα, ζεστά, λαχταριστά, λαζάνια. Ξέρεις, καμιά φορά η τιμιότητα είναι υπερτιμημένη. Αυτά εδώ τα έφτιαξα με το τελευταίο μου τυρί. Καμιά φορά η τιμιότητα πληγώνει. Πρόσφατες αναφορές λένε ότι τα άλλα ζώα σταμάτησαν και έδωσαν πίσω τα κλοπημαία. Και μόνο οι αρουραίοι συνεχίζουν να εγκληματούν. Κουράστηκα πια. Θα κάνω κάτι για να ξεδώσουμε. Θα παίξω φλογέρα. Είναι ανάγκη? Φυσικά. Άκου τι ωραία που παίζω. Περίεργο δεν είναι? Αυτό που γίνεται μου θυμίζει την ιστορία με τον αυλητή του Χάμελιν. Τι ιστορία είναι αυτή? Ο
αυλητής του Χάμελιν, ένας θρύλος του 12ου αιώνα για έναν αυλητή που παίζοντας τη φλογέρα του υπνώτισε τους αρουραίους και τους οδήγησε μακριά από την πόλη Χάμελιν και την Πορτογαλία. Νέρμαλ, αυτή η φλογέρα σου μπορεί και υπνοτίζει εμάς. Πολύ ωραία ιδέα. Μπορεί να έχει την ίδια επίδραση και στο Ράτζα και τους αρουραίους του. Ας δοκιμάσουμε. Θα πετύχει. Ξέρω ότι θα πετύχει. Το ελπίζω. Κάποιος λόγος θα υπήρχε που ο σεναριογράφος με έβαλε να κουβαλάω τη φλογέρα από την αρχή της ιστορίας. Εντάξει. Τα ρακούν τα κανονίσαμε και τους κύουρους και τον τυφλοπόντικα. Μα τους αρουραίους, πώς να τους κατηγορήσουμε ότι φέρονται σαν αρουραίοι. Προς όλες τις μονάδες. Έχουμε οπτική επαφή με τους υπόπτους. Επαναλαμβάνω, έχουμε οπτική επαφή με τους υπόπτους. Από στιγμή σε στιγμή θα ψηφιάσουμε. Δεν ωφελεί να τρέχετε. Σας έχουμε περικυκλώσει. Παραδοθείτε αμέσως. Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ θα σου πω τι θα κάνουμε. Πολύ τέτοιο. Μην τρέχετε. Σας έχουμε περικυκλώσει. Παραδοθείτε αμέσως. Εόντι, έτσι δεν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ναι, γι' αυτό κάτι μου θύμισε. Δεν ωφελεί να τρέχετε. Σας έχουμε περικυκλώσει. Λοιπόν, εσείς οι δύο θα έρθετε μαζί μου. Ας τη φυλακάρει, βλέπεις αυτό που συμβαίνει. Δεν θα το πιστέψεις. Μοιάζει με παρέλαση. Αρουραίων! Είναι απίστευτο. Και όμως ο Νέρμαλ είναι χρήσιμο σε κάτι. Πιάσαμε όλους τους αρουραίους και ήταν ιδέα του Έρβ πώς να το κάνουμε. Ναι, δική μου. Έκανα και κάτι σωστό. Γάτε, έχω την εντύπωση πως έχεις κάποια ανάμιξη σε αυτό. Υπάρχουν άλλοι αρουραίοι για να συλλάβουμε. Πού πηγαίνουμε? Όπου μου πει ο πορτοκαλί γάτος. Τι μέρος είναι αυτό που θα τους πάμε? Είναι η Τυροχώρα. Ένα καταλελειμμένο πάρκο αναψυχής για ποντίκια. Μου δίνεις λίγο τη φλογέρα σου? Ευχαρίστως. Ωραία. Έχω κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με το Ράτζο. Σου δίνουμε 3 λεπτά να μπεις εκεί μέσα, αγάτε. Κάτι δεν μου αρέσει. Οι αρουραίοι και τα ζώα που έλαβαν μέρος στην εξέγερση των τροκτικών θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ, με τη Λία. Μην εμπιστεύεσαι, αρουραίους. Τι θέλεις να πεις? Και εμείς τι είμαστε? Θα μας εμπιστευόσουν. Έχεις ένα δίκιο. Αλλά πού είναι? Δεν θα έπρεπε. Οι αρουραίοι είναι στη φυλακή. Τα υπόλοιπα ζώα εγκατέλειψαν την εξέγερση των τροκτικών. Τελείωσε και επισήμως. Εσύ είσαι αυτός που τελείωσε και επισήμως. Ή μάλλον θα τελειώσεις. Σοβαρά? Για ακούστε κάτι. Και τώρα κάτι από τη νέα μου συλλογή. Μουσική κυνηγητού. Δεν θα μας ξεφύγεις, γάτε! Σέσιλ, δείξε το τι κάνουμε σε κάποιον που χαλάει τα σχέδιά μας. Αμέσως, αφεντικό. Είναι πια ώρα να φύγουμε από εδώ. Η βόλτα τελείωσε. Τώρα που είδα τι έκαναν αυτοί οι αρουραίοι και πόσο βοηθήσατε, πιστεύω πως θα πείσω το δικαστή να αφήσει το φίλο σας τον Τζον. Τα κατάφερα έτσι, Σκουίκ. Την επόμενη φορά που θα φύγεις θα με βάλεις ξανά υπεύθυνο. Και το ρωτάς?
Εγώ δεν κατάφερα να βγάλω ήχο. Είναι τέχνη. Θα παίζω συνέχεια τώρα που θα μένω μαζί σας. Θα μείνεις μαζί μας. Φυσικά. Αφού έγινα τόσο μεγάλος ήρωας, δεν θα με ξαναταχυδρομήσεις στο Άμπου Ντάμπι. Θα μένω εδώ στο σπίτι και θα παίζω τη φλογέρα μου. Α, προτιμώ τους αρουραίους. Γκάρφιλντ, μήπως θέλεις να μην παίζω φλογέρα? Έχω και μία οκαρίνα. Μπορώ να παίξω ξυλόφωνο. Έχω και ακορντεόν και μία φυσαρμόνικα. Να πέσεις το αγαπημένο μου τραγούδι, το «Θα φύγω μακριά».